να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να δούμε 1, 2, 3, 4, 5 ποια είναι τα προβλήματα, έτσι συγκροτημένα και αριθμημένα, του ΕΦΚΑ. Εσείς πώς θα τα βάζατε σε μία σειρά τα προβλήματα, γιατί ο ΕΦΚΑ σήμερα υπολειτουργεί? Πρώτον είναι η λειτουργία του. Είναι αυτή η σύστασή του. Έχουν γίνει όλα, όχι στο πόδι. Στο πόδι μπορεί κάτι να γράψει στον αέρα. Δεν υπήρχε προγραμματισμό. Υποτίθεται έπρεπε 30, μέχρι 31 Δεκάτου του 2016, στο διάστημα των 7,5 μηνών, αυτό όλα να ήταν ολοκληρωμένα. Έτσι έλεγε τουλάχιστον ο αρχικός νόμος 4387, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάιο του 2016. Διανύσαμε ήδη 2 μήνες. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο είναι αόριστο. Εμείς ζητάμε τώρα το μεταβατικό στάδιο αυτής της εξαρχής, που λέγαμε ότι δεν μπορούμε σε 7,5 μήνες τώρα να λειτουργήσει, να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο όχι βέβαια στο δυνικές μέλλον, αλλά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να γίνει μια ομαλή μετάβαση. Η αρχική μας θέση βέβαια ήταν και παραμένει να είναι, λέγαμε, όχι τώρα, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, σύσταση τριών ταμείων. Μισθωτών, μη μισθωτών και αγροτών. Εκεί θα ήταν η πιο εύκολη μετάβαση. Και αν κάποια στιγμή φτάναμε να ομολογηθεί η κατάσταση, ας κάναμε, πηγαίναμε σε ένα ταμείο. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με τον αριθμό των ταμείων. Γιατί κάποτε είχαμε 200 ταμεία. Ποτέ αυτό εμείς δεν το είχαμε επικροτήσει. Θα σας φέρω ένα φωτεινό παράδειγμα. Ο ΕΟΠΗ, ο νόμος, ο ιδρυτικός νόμος του ΕΟΠΗ, τώρα κλείνουμε 6 χρόνια. Ήταν το 2011. Και ακόμα βλέπετε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον ΕΟΠΗ. Ο ΟΑΕ, που ήταν η συγχώνευση τριών ταμείων, ακόμα 8 χρόνια και ακόμα βγάζαν συντάξει πρώην ΔΕΔΕ, πρώην ΤΣΑ, πρώην ΤΑΕ. Δεν είχε μαλοποιηθεί η κατάσταση. Και πόσο μάλλον τώρα στον ΕΦΚΑ, όπως είπατε εσείς στην εισήγησή σας, μιλάμε τώρα, στον ΕΦΚΑ ανήκουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες. Άπαντες. Το λειτουργικό. Δεύτερον, το θέμα των εισφορών. Το θέμα των εισφορών είναι σημαντικό θέμα. Η καταπολέμηση της μαύρης ανασφάλισης της εργασίας. Αυτή έχει καταδύσει για μας, έχει ξεπεράσει και το ανέκδοτο. Δεν αντιμετωπίζεται. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι 30 άτομα στη λεγόμενη ειδική υπηρεσία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο είναι το θέμα των συντάξεων. Και εδώ πρέπει να δηλώσω κατηγορηματικά το εξής, εμείς από την πλευρά των εργαζομένων. Είναι ντροπή για ένα κράτος, το οποίο θέλει να λέγεται κράτος δικαίου ή ένα ευνομούμενο κράτος, σύγχρονο, να περιμένει υποψήφιος συνταξιούχος 2 και 3 χρόνια να πάρει την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.